Εγώ βρίσκομαι εδώ, παρόλο που οδεύω προς τη σύνταξη, από την αγωνία που νιώθω για τα νέα παιδιά, διότι επειδή είμαι και πάρα πολλά χρόνια και δάσκαλος και έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον 25 χρόνια γενιές παιδιών με όνειρα και δυνατότητες και επιθυμίες και όλα αυτά που συγκροτούν έναν μέλλοντα ηθοποιό, και βλέπω με μεγάλη λύπη, ας πούμε, ότι αυτά τα νέα παιδιά που ξεκινάνε πληρώνοντας από το εστέρημά τους μια δραματική σχολή για να γίνουν ηθοποιοί, να υπηρετήσουν ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει αυτή η τέχνη, να έχουν καταλήξει εξαιτίας αυτής της κατάστασης που όλοι βιώνουμε τα τελευταία 10 χρόνια και, ας πούμε, να κάνουν, είναι άνεργοι ή αυτοί που έχουν την τύχη να δουλεύουν ταυτόχρονα σε 3 και 4 έργα, το πρωί σε παιδικό, το απόγευμα σε μια παράσταση, το βράδυ δεν ξέρω πού αλλού. Αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή. Και όλα αυτά για να μαζέψουν, ξέρω εγώ, 600 ευρώ να μπορούν να επιβιώσουν. Επειδή προέρχομαι από μια εποχή πιο παλιότερη που το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της τέχνης, τουλάχιστον για αυτούς που την εξασκούν, είναι η αφοσίωση, βλέπω με μεγάλη μου θλίψη εργαζόμενος ακόμα παιδιά που αδυνατούν να συγκεντρωθούν πια σε ένα πράγμα, διότι τους έχουν καταντήσει σε αλλοπρόσαλα όντα που τρέχουν από το παιδικό στο μεγάλο και από το μεγάλο στο μουσικοχορευτικό, δεν ξέρω πού. Αυτό το πράγμα με θλίβει τόσο πολύ, και που παρόλο που εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν υπήρξε ούτε με το σωματείο, ούτε γενικά ήμουνα λίγο στον κόσμο μου, έχω τόσο ευαισθητοποιηθεί από αυτά τα νέα παιδιά που έρχονται στο θέατρο κάθε τόσο, μας λένε τα προβλήματα με τη συλλογική σύμβαση, και αποφάσισα έστω και πολύ αργά να δηλώσω τη συμπαράστασή μου και την παρουσία μου, γι' αυτό και είμαι εδώ απόψε σήμερα, γιατί πραγματικά νιώθω μια πολύ μεγάλη αγωνία για το πού πάμε και καλλιτεχνικά, δηλαδή πώς μπορεί ένας ηθοποιός, ας πούμε, να προκόψει όταν δεν μπορεί να αφοσιωθεί σε αυτό που σπούδασε και θέλει τόσο πολύ να κάνει. Και ακούγοντας λοιπόν όλους αυτούς τους τοπίους στο βίντεο και τους δύο ομιλητές πριν, νιώθω πολύ μεγάλη συγκίνηση για αυτό το πράγμα και αγωνία, και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι μια που ήρθαν εδώ δημοσιογράφοι, εγώ δηλώνω την προσωπική μου επιθυμία να προβάλλετε αυτό το θέμα. Μην προβάλλετε μόνο, ας πούμε, ότι ανεβαίνει το τάδε έργο κτλ. Αλλά και πώς γίνονται αυτά τα έργα ή πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, είδα αυτό το βίντεο και σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να γίνει μια τηλεοπτική εκπομπή, να μάθει το κοινό που, αν μη τι άλλο, βλέπει τηλεόραση, πώς ζουν οι ηθοποιοί. Διότι πρέπει αυτό το πράγμα, δηλαδή, είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό της κατάστασης που ζούμε. Και επιπλέον, ένα άλλο που έχω να προσθέσω είναι ότι επειδή τα τελευταία 10 χρόνια μπήκανε στο χώρο του θεάτρου άνθρωποι, παραγωγή εννοώ, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αλλά είναι της νύχτας, των μπουζουκιών, δεν ξέρω ποιο, και μυριστήκανε ψωμί, με το άλοθη της κρίσης και του μνημονίου, εκμεταλλεύονται όλα αυτά τα νέα παιδιά που βγαίνουν με τον χειρότερο τρόπο. Αυτό λοιπόν για το οποίο ήρθα εγώ σήμερα είναι να πω με αγωνία πού πάμε. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.